Καλημέρα σας, κύριε Πυλή. Είστε η νέα πρόεδρος του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στην περιοχή μας. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη δράση επί της προεδρίας σας που διοργανώνετε. Ναι, ως γνωσίστατο Δέλτα Σίγμα είναι η πρώτη δράση που οργανώνουμε. Και ελπίζουμε κιόλας να πάει καλά. Σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων δύο σχολείων, έτσι. Ναι, έχουμε μια χορηγία από το 2ο και το 7ο Δημοτικό Σχολείο, από τους γονείς. Απλά θεωρήσαμε ότι είναι ωραίο να συμμετέχουν, γιατί είναι μια ημερίδα που δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, οπότε και ως γονείς είμαστε όλοι μαζί, καλούμαστε όλοι μαζί να συμμετέχουμε σε αυτήν εδώ την ημερίδα. Πού είναι κρυμμένα τα δικαιώματα των παιδιών? Ένας τίτλος που κρύβονται. Ένας τίτλος που μας παραπέμπει σε ένα πολύ λεπτό ζήτημα, το οποίο ίσως κάποιοι εσκεμμένα το αγνοούμε, δεν το υπολογίζουμε. Γιατί αυτός ο τίτλος? Γιατί είναι κρυμμένα τα δικαιώματα των παιδιών? Είναι κρυμμένα. Καταρχήν ο τίτλος, να πω ότι είναι εμπνευσμένος και από ένα βιβλίο της Μαρίζα Ντεκάστρο, να το πούμε και αυτό. Τα δικαιώματα των παιδιών κάποιες φορές, ακόμα και σήμερα βλέπουμε ότι δεν δικαίωμα στη διαφορετικότητα, δικαίωμα. Βλέπουμε ότι είναι κρυμμένα, δεν υπάρχουν στην επιφάνεια. Τα προσπερνάμε. Ως εκπαιδευτικός, φαντάζομαι και από την εμπειρία που έχετε με τους συναδέλφους σας, υπάρχουν κυρίως ό,τι αφορά την διαφορετικότητα, και επειδή στην περιοχή μας έχουμε και παιδιά τα οποία είναι από άλλες χώρες και τα λοιπά, τμήματα ένταξης, πόσο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα αυτά τα παιδιά και τι συμπαράσταση βρίσκουν από τους γονείς, ή σε πόσες περιπτώσεις και οι ίδιοι γονείς ίσως να δημιουργούν πρόβλημα εξαιτίας αυτού? Ναι, κοιτάξτε, διαφορετικότητα γενικά δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά που έχουν καταγωγή από άλλη χώρα. Είναι πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή περικλεί διαφορετικότητα στην εμφάνιση, διαφορετικότητα στον τρόπο σκέψης, διαφορετικότητα στη συμπεριφορά. Είναι κάτι το οποίο το σημερινό σχολείο καλείται να το αντιμετωπίσει και να νιώσουμε όλοι, να καταλάβουμε ότι ο καθένας μας είναι διαφορετικός και αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι δακτυλοδεικτούμενος, να τον κοροϊδεύουμε και να μην τον υποστηρίζουμε. Δηλαδή όλοι είμαστε ίσοι και διαφορετικοί. Τώρα σε σχέση με τους γονείς και το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν αυτό να το περάσουν και μέσα από το μάθημά τους, οι ίδιοι από τη συμπεριφορά τους, πώς συμπεριφέρονται στα παιδιά και προσπαθούν όλα να τα περιβάλλουν με αγάπη. Επομένως όλο αυτό νομίζω ότι... Σας ρωτώ γιατί οι παρεμβάσεις καμιά φορά γονέων δεν αφήνουν τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί το θέμα με τη λεπτότητα που... υπάρχει. Αυτό είναι ακριβώς το ερώτημα και αν αυτό το πράγμα είναι κάτι μέσα στην ημερίδα, ένα ζήτημα που θα συζητηθεί. Ναι, βέβαια. Είναι κάτι όπου και οι σύλλογοι γονέων, επειδή θα πούνε δύο λόγια, βεβαίως είναι κάτι που θέλουν να θίξουν για τη συνεργασία εκπαιδευτικού και δασκάλου, ότι όλοι είμαστε εδώ πέρα για τα παιδιά μας, με αγάπη, πορευόμαστε και μέσα από τα λάθη μας για να βρούμε τη σωστή πορεία. Εννοείται ότι δεν είμαστε... Φυσικά, η εκπαίδευση αφορά όλους και η ελληνική παιδεία όσους εντάσσονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, έτσι δεν είναι? Ναι. Παρακολουθούσαμε προηγουμένως και την πρόβα μιας της παράστασης που θα γίνει, η οποία έχει ένα σχετικό θέμα, ένα σκέτσι που παρακολουθούσαμε. Θίγει και το προσφυγικό μέσα σε αυτό και είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ειδικά εδώ στην κοινωνία της ΣΚΟ το έχουμε βιώσει και είναι κάτι που πρέπει να το αγγίξουμε, να το αντιμετωπίσουμε, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αλληλεγγύη λοιπόν και ειδικά τις μέρες που έρχονται, που είναι μέρες, μέρες γιορτής αγάπης, και αγάπης. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους γονείς που προφανώς προσκαλούνται για να παρακολουθήσουν την ημερίδα, εκτός από την εκπαιδευτική κοινότητα? Τους καλούμε γιατί χρειαζόμαστε τη συνεργασία τους για να λειτουργούμε και εμείς σωστά. Πρέπει να είμαστε μια ομάδα, γιατί μόνο έτσι και για το ίδιο το παιδί, μόνο αυτό είναι το καλό του και έτσι θα προχωρήσει και στην εκπαίδευση και στη συμπεριφορά και να γίνει ένας σωστός πολίτης αύριο μεθαύριο, όταν θα βγει στην κοινωνία. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.